Κύριε Καραγιάννη, τι θα ισχυριστεί ο εντολές? Καταρχήν, όσο περνάνε οι μέρες και έρχονται και κάποια έγγραφα από την Νορβηγία και προκύπτουν κάποιες νέες μαρτυρικές καταθέσεις, θα γίνει αντιληπτό και σε εσάς ότι ο ισχυρισμός περί σοβαρής ψυχικής ασθένειας είναι όχι απλά βάσιμος, αλλά παραπάνω από όσο έχουμε ισχυριστεί μέχρι τώρα. Όταν ένας άνθρωπος έχει κακοποιηθεί π.χ. σεξουαλικά από τους ίδιους γονείς για πολλά έτη. Ένα. Δεύτερο. Από την αρχή είπαμε ξεκάθαρα ότι σεβόμενοι απόλυτα τη μνήμη του παιδιού που χάθηκε, που είναι το πιο δυσάρεστο γεγονός. Οφείλουμε όμως και εμείς ως υπεράσπιση και εν συνόλο και ως νομικός κόσμος να αποδώσουμε την κατάλληλη ευθύνη και πρέπει. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί πρώτον όταν βλέπετε δημοσιεύματα τα οποία δεν βασίζονται σε κανένα στοιχείο της φωτογραφίας και ευχαριστώ εσάς που όλοι ήταν ευάλωτοι υπέρ μας είτε κατά μας πράγματα, πάντα είναι βάσιμα όμως. Δεύτερον, δεν μπορεί να συμβεί όταν έχουμε καταγγελία από μάρτυρα π.χ. ότι έδωσε κατάθεση Χ, γράφτηκαν Ψ και ο ανακριτικός υπάλληλος ο οποίος έπαιρνε την κατάθεση έλεγε ότι αυτός ο οποίος ήταν κατηγορούμενος για μένα πρέπει να καταδικαστεί ισόβια πάρα πολλές φορές. Αν δεν τηρηθούν αυτά τα βασικά δικονομικά